2-24 ώρα έχουν μείνει, μάλλον ένα 24 ώρα έχει μείνει έως την διεξαγωγή των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου. Συνεχίζουμε στα πλαίσια των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου και καλωσορίζουμε στην κοντά μας την υποψήφια ευρωβουλεύτρια με την πλεύση ελευθερίας, την κυρία Ελένη Ψαρέα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας. Κυρία Ψαρέα, όπως είπαμε, ένα 24ωρο έχει απομείνει μέχρι οι Έλληνες πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες και να αποφασίσουν για το ποιους εκπροσώπους θέλουν να στείλουν στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα ήθελα, όσον αφορά τον κοινωνικό διάλογο και τις μέχρι τώρα περιοδίες σας, να μου πείτε τι έχετε αποκομίσει από τους Έλληνες πολίτες, δηλαδή ποια είναι αυτά τα ζητήματα που θέτουν ως διακύβευμα για τις επερχόμενες ευρωεκλογές. Κοιτάξτε, για μας το διακύβευμα είναι η συμμετοχή των πολιτών, είναι το πιο βασικό. Είναι αυτός ο παράγοντας που δεν μπορούν να ελέγξουν τα συστήματα εξουσίας. Και αυτό θέτουμε ως στόχο, να συμμετέχουν οι πολίτες. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η πλεύση ελευθερίας, για να αποτελεί μια επιλογή για τους πολίτες, μια επιλογή υπεράσπισης των κοινωνικών δικαιωμάτων τους, μια επιλογή υπεράσπισης και κοινωνικής αντιπολίτευσης. Γιατί, ξέρετε, η πλεύση ελευθερίας, μετά και τις παλινοδίες του ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή νέου Προέδρου, ήταν στη Βουλή η βασική αντιπολιτευτική δύναμη. Και ουσιαστικά συγκρότησε ένα αντιπολιτευτικό λόγο και μια υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών απέναντι σε όλες τις αποτυχίες της κυβέρνησης. Και αυτό που μοιράζονται οι πολίτες μαζί μας είναι αυτές ακριβώς οι αποτυχίες και αυτά ακριβώς τα θέματα που υπάρχουν στην Ελλάδα και αντιφάσκουν πλήρως από αυτό που παρουσιάζει η Νέα Δημοκρατία ως μια εικονική πραγματικότητα, την Ελλάδα κοντά στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δυσθεώρητη ακρίβεια. Η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης έχει αποτύχει πλήρως, γιατί δεν μπορεί να διασφαλίσει βασικά δικαιώματα των πολιτών, που είναι η στέγη, που είναι η υγεία, που είναι η πρόσβαση σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Άρα πάνε, θεωρείτε, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Δεν ξεφεύγουμε δηλαδή από την ατζέντα που αφορά το εσωτερικό της χώρας. Κοιτάξτε, ξέρετε πολύ καλά ότι οι πολίτες της Ελλάδας αντιμετώπισαν πάρα πολύ βάναυσες πολιτικές σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε σχέση με την επιβολή μνημονίων. Ναι. Χάσανε 40% του εισοδήματός τους στα μνημονιακά χρόνια και ως απάντηση η Νέα Δημοκρατία έρχεται 14 χρόνια μετά να αυξήσει τους μισθούς 42 ευρώ το μήνα. Mm-hmm. Όταν η πλεύση της ελευθερίας ζητά επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, η απάντηση είναι να ξέρω όχι. Γιατί η κυβέρνηση αυτή εργάζεται μόνο για τα υπερκέρδη. Γιατί ξέρουμε ότι έχουν κερδίσει οι τράπεζες φοβερά υπερκέρδη και αναβαλλόμενο φόρο μέσα στα μνημόνια. Άρα, τις κρίσεις επιλέγει η κυβέρνηση να τις πληρώνουν οι πολίτες συνεχώς από τη μία κρίση μετά την άλλη. Γιατί ξέρετε, υπάρχει μια γενιά ανθρώπων που ζει μόνο κρίση στην Ελλάδα. Και οι λίγοι πάντα έχουν υπεκέρδη και πάντα κερδοσκοπούν απέναντι σε αυτές τις κρίσεις. Εμείς λοιπόν θέτουμε και τα ζητήματα αυτά, γιατί είναι ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή ο έλεγχος που γίνεται στα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύμβαση 717, για το έγκλημα των Ντεμπών, για τα αντιπλημμυρικά έργα στη Θεσσαλία. Είναι χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Οπότε το θέμα της ακρίβειας, το θέμα της οικονομίας, το θέμα της υγείας, γιατί ξέρετε πολύ καλά, μέσα στην πανδημία η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε πάρα πολλά χρήματα για την υγεία, που δεν πήγανε πουθενά σε επίπεδο εξοπλισμού, σαν νοσοκομεία, σε επίπεδο προσωπικού, σε επίπεδο αναλώσιμων. Αυτή τη στιγμή η υγεία νοσεί στην Ελλάδα. Και επίσης υπάρχει και το μεγάλο θέμα του κράτους δικαίου, που ξέρετε πολύ καλά ότι προκειμένου η Νέα Δημοκρατία να παρουσιάσει την εικονική πραγματικότητα που θέλει απέναντι στην πραγματικότητα που ζούμε, φημώνει κάθε φωνή. Και αυτό το καταγγέλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ελέγχεται η Ελλάδα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλη αυτή τη διαφθορά και τα κονδύλια που δεν πάνε σε έργα σημαντικά για τη χώρα. Κυρία Ψαρέα, ποια είναι, αν θέλετε, η παρότρινση προς τους Έλληνες πολίτες εν ώψη των ευρωεκλογών, γιατί όλοι κάνουν λόγο για, φοβούνται μάλλον, μια πολύ μεγάλη αποχή. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αποχής, για να το πούμε πιο σωστά.
Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι η αποχή είναι νίκη για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θέλει η Νέα Δημοκρατία και το έχει δείξει με κάθε τρόπο απέναντι σε κάθε πλευρά συμμετοχής των πολιτών. Ακόμα και για το ψήφισμα των τεμπών που συγκέντρωσε 1,5 εκατομμύριο και παραπάνω υπογραφές, οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας λέγανε στους πολίτες «Μην υπογράφετε, δεν έχει κανένα ρόλο, δεν θα παίξει καμία σημασία». Και αγωνίζονται μόνοι τους οι συγγενείς, μαζί βέβαια με την πλεύση ελευθερίας και την υπεράσπιση που κάνουν στη Βουλή, αγωνίζονται για να διεκδικήσουν δικαίωση. Άρα η δική σας παρότρινση είναι οι Έλληνες πολίτες να πάνε στις κάλπες, να προσέλθουν στις κάλπες. Βασικό η συμμετοχή και θεωρούμε ότι η πλεύση ελευθερίας έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Mm-hmm. Γιατί κοινοβουλευτικό της έργο αυτό το χρόνο είναι αυτή η κοινωνική αντιπολίτευση που θέλουν οι πολίτες και που έχουν ανάγκη. Και υπάρχει επιλογή. Και εμείς λέμε αυτό, να συμμετέχουν οι πολίτες και να ψηφίσουν όλοι και όλες. Και να συνεχίσουν την πλεύση ελευθερίας. Και να ψηφίσουν και την κυρία Ψαρέ, η οποία είστε στο ψηφοδέλτιο, τη σειρά. Λόγω του ψη είμαι στο τέλος, δηλαδή είναι το τελευταίο όνομα. Έτσι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία στο κεντρικό δελτίο. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στον εκλογικό σας αγώνα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας.